Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός που συζητάμε σήμερα θα είναι ο προϋπολογισμός του 2014 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί μέχρι να τον εγκρίνει η Τρόικα θα αναθεωρηθεί πολλές φορές ακόμη. Σε αυτόν λοιπόν τον προϋπολογισμό έχουμε περικοπές που αγγίζουν τα 3 δις στα 3 υπουργεία που είναι υπεύθυνα για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. Υγείας, παιδείας και εργασίας. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ αναλυτικά και θα θίξω μόνο το θέμα της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης και τον τρόπο που προσπαθείτε να την επιβάλλετε. Έγινε πολλή κουβέντα το τελευταίο διάστημα για την τιμολόγηση των φαρμάκων και τη μείωση τιμών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να τα ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Αποφασίσατε μετά από εντολή της Τρόικας ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη πρέπει να ισούται με το 1% του σημερινού συρρυκνωμένου ΑΕΠ της χώρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Έπρεπε λοιπόν γι' αυτό να πάρετε μέτρα. Αυτό όμως που δεν εννοείται να καταλάβετε είναι ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη είναι πολλοί και δεν είναι μόνο η τιμή του φαρμάκου. Είναι πρώτα και κύρια η νοσηρότητα, οι συνθήκες διαβίωσης και ο τρόπος ζωής ενός πληθυσμού, που εσείς με τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζετε έχετε καταφέρει μέχρι και να επανεμφανιστούν ασθένειες που είχαν εκλείψει εδώ και πολλά χρόνια, με αναπόφευκτη συνέπεια τη χρήση περαιτέρω φαρμάκων. Επίσης, είναι η σωστή και ελεγχόμενη συνταγογράφηση, με απαραίτητο όρο την καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υποθεραπευτικά πρωτόκολλα, που και αυτό έχει μείνει πίσω στους σχεδιασμούς σας. Είναι επίσης η αύξηση στο μερίδιο της αγοράς των φθηνών, αλλά συνάμα ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων και βεβαίως μια οργανωμένη τιμολογιακή πολιτική με διαφανείς όρους και κανόνες. Εσείς, αντί να αποφασίσετε ότι πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα και να διορθώσετε όλα τα παραπάνω, τι κάνατε? Το μόνο που κάνατε προς την κατεύθυνση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης ήταν να μειώσετε τις τιμές σε όσα φάρμακα σας ήταν εύκολο να το κάνετε, δηλαδή στα γενώσιμα και σε αυτά που έχουν χάσει την πατέντα. Και επίσης προσπαθείτε με βίαιο και ανεξέλεγκτο τρόπο να αυξήσετε τη χρήση γενοσύμων στη χώρα στο διπλάσιο, χωρίς όμως να το επιτρέπουν οι συνθήκες. Και το ερώτημα είναι, μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη μόνο από τη μείωση των τιμών αυτών των λιγοστών φαρμάκων? Την απάντηση μας τη δίνει η Σουηδία, που οι τιμές των γενοσύμων που κυκλοφορούν εκεί είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη, μέχρι και 800% κάτω από την Ελλάδα. Και η αναλογία γενοσύμου πρωτοτύπου στην αγορά είναι 60-40 σε σχέση με την Ελλάδα που είναι 30-70. Όμως η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη της Σουηδίας είναι διπλάσια και ίσως τριπλάσια από αυτή που θέλετε να επιβάλλετε στην Ελλάδα. Επίσης είναι αποδεδειγμένο και φαίνεται και στον πίνακα που θα σας καταθέσω και σας το επιβεβαίωσε το καλοκαίρι και ο καθηγητής του London School of Economics, κύριος Καναβός, που το έχετε αναθέσει να κάνει μια μελέτη για το ζήτημα του φαρμάκου στη χώρα μας, ότι για να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσύμων στο διπλάσιο απαιτούνται τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια. Και η Task Force ζητάει αυτό να γίνει μέσα στο 2014, σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι τέτοιο είναι ακατόρθωτο να συμβεί. Στο διάγραμμα λοιπόν αυτό φαίνεται ότι από το 2003 μέχρι το 2013 σε κάποιες χώρες το μέγιστο που μπόρεσε να επιτευχθεί αυτή η διείσδυση ήταν 10 με 15% και εσείς θέλετε να το κάνετε 30 σε ένα χρόνο. Είναι προφανές λοιπόν ότι εκεί θα προκύψει κάποιο έλλειμμα. Άρα αυτό το έλλειμμα θα αναγκαστεί και πάλι να το πληρώσει από την τσέπη του ασθενής. Αυτός ο ίδιος που όταν πάει στο νοσοκομείο να νοσηλευτεί κουβαλάει από το σπίτι του τις γάζες και τα φάρμακα, αυτός που περιμένει για μήνες να χειρουργηθεί στο δημόσιο νοσοκομείο, αυτός που αν δεν πληρώσει τη ΔΕΗ του κόβουν το ρεύμα, ενώ κάποιοι άλλοι χαίρουν ασυλίας για πολύ μεγαλύτερα ποσά, αυτός που χάνει τη δουλειά του από τη μια μέρα στην άλλη επειδή κάποιοι θεωρούν ότι με ξαφνικούς θανάτους ανθρώπων μπορούν να σώσουν τη χώρα. Η αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλει να έχει μια αντιπρόταση σε αυτή την κατρακύλα. Γι' αυτό, πρώτο μέλημα μιας κυβέρνησης της αριστεράς πρέπει να είναι να εξασφαλίσει ασφαλές, ποιοτικό και φτηνό φάρμακο σε όλους όσους το έχουν ανάγκη.
και θα το κάνουμε βάζοντας όρους και κανόνες στη διακίνηση του αγαθού αυτού, με στρατηγικό στόχο την αποεμπαρευματοποίησή του και τη σταδιακή αυτάρκεια της κοινωνίας μας. Και μέχρι να στήσουμε μια σύγχρονη εθνική φαρμακοβιομηχανία, σκοπός μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εχώριας ιδιωτικής φαρμακοβιομηχανίας με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θα ορίζει η πολιτεία και η κοινωνική φορείς και υπό τον διαρκή και ενδελεχή έλεγχο που θα ασκεί ένας ισχυρός ΕΟΦ στα πρότυπα των κρατών που όντως οικειώνται την ασφάλεια των φαρμάκων στους πολίτες τους, με διπλασιασμό και τριπλασιασμό ακόμη των εργαζομένων του. Στο δικό μας αναπτυξιακό μοντέλο είναι σημαντική η στήριξη και προώθηση των συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου. Φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, εταιρείες. Στο δικό μας αναπτυξιακό μοντέλο είναι σημαντική η δημόσια επένδυση στην έρευνα και γι' αυτό είναι επιβεβλημένη για εμάς η ανάκληση του ΙΦΕΤ από το ΤΑΙΠΕΔ. Οφείλουμε επίσης να εφαρμόσουμε από την πρώτη μέρα μια διαφανή τιμολογιακή πολιτική, μακριά από κλειστές πόρτες υπουργικών γραφείων και αυθαίρετες υπουργικές αποφάσεις, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, μέσω ανεξάρτητης επιτροπής τιμολόγησης. Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε ορθολογικές μειώσεις τιμών. Οφείλουμε όμως πρωτίστως να εξαλείψουμε την εσχροκέρδεια στον τομέα του φαρμάκου, αποκλείοντας υποτιθέμενα καινοτόμα αλλά και αναποτελεσματικά φάρμακα από την αγορά, που σαν στόχο σήμερα έχουν απλά την κερδοφορία των εταιριών που τα διακινούν και αυτών που τις προμοτάρουν, με ταυτόχρονη υπέρμετρη αύξηση των δημοσίων δαπανών. Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται πολιτική βούληση και διαφάνεια σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Χρειάζεται το κυριότερο αντιστροφή προτεραιοτήτων. Και αυτό είναι σαφές στη συγκυρία μας, ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να το πετύχει. Με κοινωνικό και κοινοβουλευτικό διάλογο, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Αυτό δηλαδή που εσείς έχετε απαξιώσει πλήρως. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει...